Μαζί μας λοιπόν ο προϊστάμενος του Μητροπολιτικού Ναού της πόλεώς μας, του Βόλου μας, του Πολιούχου κιόλας, όπου μεθαύριο πρώτα ο Θεός θα έχουμε την εορτή του, αύριο και μεθαύριο μάλλον, ο πατήρ Χαρίλαος Παπαγεωργίου. Πάτερ Χαρίλα, καλησπέρα σας, ευλογείτε. Ένα πλατή χαμόγελο και μια αγκαλιά για όλους σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε ο πρώτος καλεσμένος, ο δεύτερος συγγνώμη καλεσμένος της δεύτερης σεζόν της εκπομπής μας. Χαρά μας και τιμή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρομαι που δεν ακούω ότι δεν είμαι ο πρώτος καλεσμένος της δεύτερης καραντίνας, γιατί είναι από τα πράγματα που δεν θέλουμε να πολύ θυμόμαστε. Όχι. Άστε καλά. Παρεπιπτόντως, πώς περνάτε την καραντίνα τώρα αυτή την περίοδο? Με περισυλλογή, με όσο το δυνατόν κλείσιμο, δεν είναι όμως εφικτό, διότι η θέση του Μητροπολιτικού μας Ναού δεν σημαίνει ότι ο ναός έχει κλείσει, πρέπει να βρισκόμαστε εκεί, περνάει κόσμος στις ώρες που δεν τελούνται οι ιερές ακολουθίες, για να είμαστε στο καθήκον μας όσο είναι δυνατόν και βέβαια όσες ώρες περισσεύουν για ξεκούραση και μελέτη και προσευχή στο σπίτι. Μάλιστα. Ευτυχώς εκεί έχουν πάει τα πράγματα, προσπαθούμε όπως και όλος ο κόσμος να μετριάζουμε την άσχημη διάθεση που δημιουργεί σε όλους μας, ούτως ή άλλως όποιος εγκλεισμός. Και φυσικά αυτό το οποίο επιζητούμε είναι η ειρήνη του Χριστού να βρίσκεται μέσα στην ψυχή μας. Γιατί ούτε με επίπλαστες χαρές και με φαινομενική καλή διάθεση θεραπεύεται αυτή η κατάσταση, ούτε και με κατάθλιψη. Ζητούμε από τον Θεό να μας χαρίζει την ειρήνη Του και έναν τακτοποιημένο εσωτερικό κόσμο. Σωστά. Λοιπόν, να πάμε στο εορταστικό κλίμα που έχουμε αυτές τις ημέρες λόγω της εορτής του Πολιούχου μας. Και θα ήθελα να ρωτήσω, παρατηρούμε ότι ο Άγιος Νικόλαος είναι πολιούχος σε πάρα πολλές πόλεις, ιδιαίτερα της Ελλάδος. Αυτό γιατί συμβαίνει, ποια είναι έτσι τα χαρακτηριστικά του Αγίου που τον κάνουν τόσο λαοφιλή και τον αναδεικνύουν σε προστάτη ολόκληρων πόλεων? Σε έναν από τους ύμνους που ψάλλουμε αυτές τις προεόρτιες ημέρες, λέμε ότι είναι προστάτης των εν θαλάσσι και των εν γη, δηλαδή της ξηράς. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Άγιος Νικόλαος είναι προστάτης του κόσμου όλου, δηλαδή ένας οικουμενικός, ένας παγκόσμιος. Και επιπλέον ο Άγιος Νικόλαος είναι ένας καθολικός άνθρωπος, το πρότυπο δηλαδή του ολοκληρωμένου ανθρώπου. Ένας άνθρωπος που έχει μαζέψει τις αρετές πολλών άλλων εναρέτων ανθρώπων, αγίων, που ξεχώρισαν και κάποια πράγματα και τις έχει συγκεντρώσει όλες στο πρόσωπό του, σαν να είναι ένας φουγγάρι πνευματικό που έχει σκουπίσει εντός εισαγωγικών από όλους τους Αγίους αρετές όπως η αγάπη, η φιλανθρωπία, η ομολογία, το μαρτύριο, η ησυχαστικότητα, ο μοναχισμός, η κοινωνικότητα, η πατρότητα, το λειτουργικό καθήκον, τα πάντα. Είναι ένας καθολικός, όπως λέμε, άνθρωπος και ταυτόχρονα ένας οικουμενικός Άγιος. Φυσικά δεν είναι μόνο προστάτης πόλεων ή περιοχών, αλλά και λαών ολοκλήρων. Όπως γνωρίζουμε, ο ρωσικός λαός έχει προστάτη Άγιό του στο σύνολό του, τον Άγιο Νικόλαο. Δηλαδή στις ρωσικές εκκλησίες, δίπλα στην εικόνα του Κυρίου υπάρχει όχι η εικόνα του Προδρόμου, αλλά η εικόνα του Αγίου Νικολάου. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Άγιος αυτός επεκτείνει την πνευματική του δραστηριότητα όχι μόνο στα όρια της πατρίδας ή του χώρου όπου διέπρεψε και τέλος πάντων υπάρχει μια ισχυρή παράδοση αγάπης προς αυτόν, αλλά και σε άλλους λαούς και όπου το όνομά του ακούγεται, οι ναοί του εγείρονται. Θυμίζω το σημείο ζήρο της Νέας Υόρκης, το οποίο είναι ένα σημείο αναφοράς στον κόσμο για πολλά για άλλα γεγονότα, πολύ σημαντικά. Στο κέντρο λοιπόν του ενδιαφέροντος είναι ένα εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, μια εκκλησία πλέον μεγαλοπρεπής, παλιά ήταν εκκλησάκι, του Αγίου Νικολάου. Ένας οικουμενικός λοιπόν Άγιος και ένας καθολικός άνθρωπος, ο Άγιος Νικόλαος. Και άρα για μας τους βολιώτες, φυσικά ο παππούς μας, ο φυσικός μας προστάτης και πατέρας,
προς τον οποίο καταφεύγουμε και στον οποίο περνάμε όλη η πόλη για να καταθέσουμε τον πόνο της ψυχής μας, τους πόθους μας, αλλά και ό,τι μας απασχολεί, γιατί η πρεσβεία του στο Θεό είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Κλείνω με μια πάλι φράση από την υμνολογία του Αγίου μας. Θα ακούσουμε στον Εσπερινό του κάποια στιγμή τον υμνογράφο να τον αποκαλεί Παν Άγιο. Όχι βέβαια με την χρειά που δίνουμε στο πρόσωπο της Παναγίας μας, αλλά πάνω από τους Αγίους με την έννοια ότι εκτείνεται και παίρνει από όλους τους Αγίους όλες τις αρετές. Είναι ο μοναδικός Άγιος, εκτός από τον Πρόδρομο και τους Αποστόλους, ο μοναδικός Άγιος, ο οποίος έχει στο όνομά του αφιερωμένη μία ημέρα της εβδομάδας, κάθε Πέμπτη σαν σήμερα. Η Εκκλησία μας του δίνει μια ιδιαίτερη θέση, γιατί τον θεωρεί πρότυπο της αγάπης και της ειρήνης αυτής την οποία ζητήσαμε προηγουμένως από τον Θεό να μας χαρίζει. Φυσικά βέβαια, ένας Άγιος που μιλάει κατευθείαν μέσα στις καρδιές μας. Εννοείται βέβαια πως σε όλες τις παραθαλάσσιες εντός εισαγωγικών περιοχές έχει μια ιδιαίτερη σχέση σαν ένας προστάτης της ναυτοσύνης, ειδικά για μας τους Έλληνες που είμαστε ναυτικός λαός και στους παράλλιους πληθυσμούς, εκεί δηλαδή που οι άνθρωποι ζυμώνονται με αυτή την απεραντοσύνη της θάλασσας, ο Άγιος Νικόλαος έχει μια καθοριστική παρουσία. Πάτε, ξέρουμε ότι υπάρχει και ένα λείψανο του Αγίου Νικολάου στο ναό. Θέλετε να μας πείτε πώς έφτασε το λείψανο εκεί πέρα? Αν μου επιτρέπεις, Οδυσσέα, να πω κάτι που δεν είναι γνωστό ίσως στον πολύ κόσμο και οι βολιώτες θα έπρεπε να το γνωρίζουν αυτό. Ο Άγιος Νικόλαος του Βόλου είναι η αρχή, το κέντρο από το οποίο ξεκίνησε η σημερινή πόλη. Όπως τη βλέπουμε. Χτίστηκε το 1850, 45-50 εκεί, ο πρώτος ναός, μικρός ναός, για να ευγνωμονήσουν, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης των αγωνιστών που έκαναν τότε μία ένοπλη εξέγερση κατά των Τούρκων και πέτυχε αυτή η εξέγερση τα αναμενόμενα. Σας θυμίζω ότι η Θεσσαλία ολοκληρωτικά επαναστάτησε και ουσιαστικά απελευθερώθηκε το 1881. Το 1850, με τους οπλαρχηγούς της εποχής, έγινε μία εξέγερση η οποία πέτυχε το σκοπό της και οι άνθρωποι από ευγνωμοσύνη έχτισαν στα Έλλη ουσιαστικά, ήταν θάλασσα το μέρος όπου είναι ο ναός μας σήμερα, ο Μητροπολιτικός και Καθεδρικός μας ναός, έχτισαν ένα μικρό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, το οποίο κάηκε προφανώς από τους Τούρκους που αποχωρούσαν μετά την κατοχή 1897-99. Θυμάστε τον ατυχή πόλεμο του 1897, την αλλαγή πάλι των συνόρων και την υποχώρηση των Τούρκων 2-3 χρόνια μετά. Στη θέση αυτού, μετά από 30 χρόνια, χτίστηκε ο τωρινός ναός. Κλείνω αυτή την παρένθεση, παρέκβαση, για να μιλήσω και για το άλλο άγνωστο γεγονός στον πολύ κόσμο, ακόμα και στους βολιώτες, ότι στο ναό μας είναι θησαυρισμένο το ιερό λείψανο ενός τμήματος της αριστεράς χειρός, του αριστερού βραχίωνα, του Αγίου Νικολάου. Αυτό το τίμιο λείψανο ήρθε με προσωπικό αίτημα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη και δι' αυτού προς τον Πάπα της Ρώμης το 2003. Με συνθήκες θαυμαστές, μας αξίωσε ο Θεός να πάμε τον Ιανουάριο του 2003, τέλος Ιανουαρίου, και να παραλάβουμε το ιερό λείψανο από τους Ρωμαιοκαθολικούς, που ευρισκόταν και βρίσκεται μέχρι σήμερα στην πόλη Ρίμινη, μια παραθαλάσσια πόλη γνωστή σε εμάς από τα πολεμικά γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και εκεί, δίπλα στο λιμάνι της πόλης, βρίσκεται ο ναός, το μόνο σημείο που σώθηκε από το ολοκληρωτικό βομβαρδισμό ισοπεδωτικό το 1944, όταν μπήκαν τα σημαντικά στρατεύματα στο Ρίμινι, ήταν το σημείο όπου θησαυριζόταν ο αριστερός βραχίωνας του Αγίου Νικολάου. Από αυτό λοιπόν τον βραχίωνα μας έχει παραχωρηθεί ένα τεμάχιο, το οποίο ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας εγκαθίδρυσε στον Μητροπολιτικό Ναό, και έκτοτε αποτελεί πηγή επιπλέον χάριτος και ευλογίας η ενσώματη παρουσία του Αγίου.
Νομίζω η Μάρθα θέλει να διεισδύσει τώρα στα ενωριακά, έτσι, στις ενωριακές δραστηριότητες του ναού. Έτσι, Μάρθα. Ναι, πατέρ, θα ήθελα να ρωτήσω, ποιες είναι οι δράσεις, η νεότητα, υπάρχει έτσι χώρος νεότητας? Ο ναός μας, παρά το ότι κτίστηκε σε πρώιμη εποχή, κάτι που δεν συνηθιζόταν τότε, έχει υπόγειους χώρους που διαμορφώθηκαν και ανακαινίστηκαν το 1990 με φροντίδα του τότε προϊσταμένου πατρός Βασιλείου Ακριβόπουλου και δημιουργήθηκαν πιο άνετοι, πιο μοντέρνοι, πιο σύγχρονοι με τα δεδομένα της εποχής χώροι για τη νεότητα, για τις νεανικές δραστηριότητες, τα κατηχητικά μας σχολεία, τις συνάξεις μας. Και μέσα από αυτό προέκυψαν και οι υπόλοιπες δραστηριότητες του ναού, τα φιλανθρωπικά και ούτω καθεξής. Όσον αφορά τη νεότητα, ο ναός έχει μια μακρά παράδοση. Κάποια στιγμή ασχολήθηκα κι εγώ πολύ περισσότερο όταν ήμουν νεότερος και θυμάμαι από εκείνη την εποχή πολύ όμορφα πράγματα. Υπάρχουν φωτογραφίες και βίντεο αναρτημένα στο site του Μητροπολιτικού μας ναού, όπου μπορείτε να δείτε ενδεχομένως πρόσωπα που τους γνωρίζετε σήμερα, ίσως και γονείς σας ενδεχομένως, να είναι πολύ νεότεροι ή να είναι παιδιά, να συμμετέχουν στις χοροδίες μας, στα θεατρικά μας, στις λοιπές δραστηριότητες. Αυτή τη στιγμή γίνονται όλες οι βαθμίδες κατηχητικής εκπαίδευσης με υπεύθυνο τον πατέρα Μιχαήλ, τον συνεφημέριό μας. Εγώ ασχολούμαι με τα μεγαλύτερα παιδιά, δηλαδή τους φοιτητές, και έχουμε μία φοιτητική σύναξη η οποία λειτουργεί εδώ και 28 χρόνια, φτάνουμε τα 30 εσείως, ενηλικιωνόμαστε πλήρως, και στην ουσία τώρα λόγω συνθήκων λίγο έχουμε μπερδευτεί και προσπαθούμε να τα βρούμε διαδικτυακά κάνοντας ένα εβδομαδιαίο Zoom, μέσα από το οποίο έχουμε την ευκαιρία αυτή να επικοινωνούμε με τα παιδιά της σύναξης, της βραδινής συντροφιάς της Τρίτης. Νομίζω ότι ένας ακόμα σημαντικός και σταθμός, αλλά και μια σημαντική φιλανθρωπική δράση είναι το δώσιμη σήμερα, το οποίο δίνει φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έρθει εκεί. Σωστά, δεν τα λέω? Ναι, το δώσιμη σήμερα είναι το παιδί πολλών προγόνων. Ο Άγιος Νικόλαος, επειδή ήταν πάντοτε ο τροφοδότης των πεινασμένων και φυσικά των πτωχών, ο πλουτοδότης, πάλι λέξεις μέσα από την υμνολογία του, υπήρχε πάντοτε μία ισχυρή παράδοση μαγειρέματος, φαγητού και διανομής φαγητού από την εποχή ακόμα της γερμανοϊταλικής κατοχής. Πολλοί άνθρωποι μεγάλης ηλικίας θυμούνται τα συσίτια του Αγίου Νικολάου στην περίοδο της κατοχής, που ήταν τα μοναδικά λειτουργούντα στην πόλη τότε σαν κεντρικός φορέας. Κατόπιν αυτό μετατράπηκε σε αποθήκες της Αμερικανικής Βοήθειας UNRWA, θα έχετε ακούσει ενδεχομένως από τους παππούδες σας, όπου διανεμόταν τρόφιμα και ηματισμός στους ανθρώπους που έβγαιναν από την κατοχή και τον εμφύλιο και μια μισοκατεστραμμένη πόλη. Το ίδιο συνεχίστηκε στην περίοδο των σεισμών και της ισοπαίδωσης του Βόλου το 1956-57 και μετεξελίχθηκε σε ένα ενωριακό καταρχήν συσίτιο, το οποίο έδωσε τη θέση του στο δώσιμήν σήμερον όταν εγκαθιδρύθηκε στην πόλη μας και ενθρονίστηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης. Ήταν μια προγραμματική του δήλωση, ανακοίνωση στην ενθρονιστήριο λόγο του, τον οποίο ο τότε προϊστάμενος του ναού, πατήρ Επιφάνιος, τον συνέλαβε, δημιούργησε τις προϋποθέσεις και το δώσιμήν σήμερον άρχισε να λειτουργεί ως ένα ανοιχτό συσίτιο και παραμένει ως σήμερα ένα ανοιχτό συσίτιο σε όποιον θέλει ένα πιάτο ζεστό φαγητό. Γίνεται δηλαδή σερβίρισμα φαγητού, αλλά όχι όμως φαγητό κατοίκων ή με διανομή φαγητού, ας το πούμε, με σκοπό να ζήσουν οι άνθρωποι όχι μόνο την θρεπτική αξία του φαγητού, αλλά κυρίως την ψυχολογική συνύπαρξη με τους
με έναν άλλον άνθρωπο απέναντί σου για να φας ένα κομμάτι ψωμί. Γιατί δεν φτάνει μόνο να ταΐζεις έναν άνθρωπο, αλλά να αλλάζεις και μια κουβέντα μαζί του και κυρίως να του δείχνεις έμπρακτη αγάπη και συμμετοχή στο πρόβλημά του, στην ζωή του. Ό,τι αντίθετο με τη μοναξιά, την απομόνωση και τον αποκλεισμό. Πόσες μερίδες δίνετε περίπου κάθε μέρα και τώρα με την καραντίνα ποια είναι τα μέτρα που έχετε πάρει? Ναι, αυτή τη στιγμή για υγειονομικούς λόγους δεν μπορεί να λειτουργεί το δόσημιν σήμερον. Πρώτον, έχει επαγγελματικό προσωπικό, ξεκίνησε σε εθελοντική βάση, αλλά στην πραγματικότητα έχει προσωπικό που το πληρώνουμε για να μπορούμε να έχουμε μία συνέπεια και μία ακρίβεια. Ένα τέτοιο είδους εισίτιο ανοιχτό σε όλο τον κόσμο δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο με εθελοντές. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, στις καλές περιόδους και όχι τώρα που δυστυχώς είμαστε κλειστά λόγω συνθήκων, φτάνουμε και τα 200 άτομα και τα 180 άτομα ημερησίως. Στις δε περιόδους γιορτών, θέρους το καλοκαίρι και όταν υπάρχουν αργίες, όταν δηλαδή δεν λειτουργούν τα υπόλοιπα ενωριακά σπίτια γαλήνης που λειτουργούν κάποιες μέρες ή κάποιους μήνες το χρόνο, όλοι οι υπόλοιποι έρχονται στο δόσημι σήμερα. Δηλαδή θα φτάσει και 250 και 300 άτομα αναλόγως, έτσι. Αν αυτό το υπολογίσετε σε κόστη, τα ποσά είναι ηλικιώδη. Μιλούμε για έναν, συγχωρέστε να μιλήσω λίγο επιχειρηματικά, για έναν τζίρο της τάξης των 120.000-130.000 το χρόνο. Μόνο για αναλώσιμα, έτσι. Δεν σας υπολογίζω μισθοδοσίες, δεν σας υπολογίζω άλλα έξοδα λειτουργίας. Τα φαγητά. Με ένα ελάχιστο κόστος, υπολογίστε ένα ευρώ, ας το πούμε, την ημέρα, ένα πλήρες γεύμα με τη σαλάτα του, με το τυρί, με τις ελιές, ξέρω εγώ τι άλλο, με το φρούτο, με το γλυκό. Και όλο αυτό είναι ένα ακόμα έργο και στις του γιορτές, λαού. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι ακόμα και στις γιορτές, εγώ θυμάμαι πάντοτε με τον Δεσπότη, κατεβαίναμε τον Εσπερινό της Αγάπης, να δούμε την πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα, ναι. Είναι αυτή η όμορφη και συγκινητική εικόνα των ανθρώπων που σε αυτή τη στιγμή που θα έρθουν να φάνε, αλλά και οι άνθρωποι που μαγειρεύουν, συνήθως μοναχικοί άνθρωποι, θα ανταλλάξουν ευχές μέσα στην ημέρα, χωρίς να ξέρουν αν θα τους πάρει κάποιος άλλος τηλέφωνο ή θα επικοινωνήσει μαζί τους για να τους πει χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη ή κάτι άλλο. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό και όλοι μας το χαιρόμαστε και κοιτάμε να βρισκόμαστε εκεί, σε συνδυασμό βέβαια και με τις υπόλοιπες παρουσίες μας όσο είναι δυνατόν, τόσο στις κλινικές της ενορίας μας, στους εγκαταλελειμμένους, στους μοναχικούς, στους αποκλεισμένους κοινωνικά ανθρώπους, τους οποίους όχι μόνο τους έχουμε στην καρδιά μας, αλλά προσπαθούμε να είμαστε δίπλα τους κάθε στιγμή. Πατέρα Χαρίλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή στην εκπομπή μας. Χρόνια πολλά, βοήθειά μας ο Άγιος Νικόλαος. Εύχομαι να έχετε πλούσια την ευλογία του Αγίου, να θυμάστε πάντοτε ότι όταν σας λείπει ο παππούς ή αν είστε σαν και εμάς, ας πούμε, που έχουμε στερηθεί τους παππούδες μας, υπάρχει ο μεγάλος μας παππούς, ο παππούς της πόλης μας, ο Άγιος Νικόλαος, για να μας αγκαλιάζει ιστορικά, για να μας ειρηνεύει, για να μας χαρίζει όλα αυτά που η καρδιά μας ποθεί, αλλά πολλές φορές δεν καταλαβαίνει. Να σας δίνει ο Θεός υγεία, δύναμη, να συνεχίσετε την ωραία προσπάθειά σας και βέβαια είστε πάντοτε ευπρόσδεκτοι, τόσο στις συντροφιές μας και φυσικά βέβαια, στο να έρθετε, να προσκυνήσετε, να πάρετε την ίδια τη χάρη ακριβώς από τον Άγιό μας, από τα χέρια του, από το λείψανό του, από την εικόνα του, για να συνοδεύει τη ζωή σας, να σας προστατεύει, να είναι ο καραβοκύρης του καραβιού της ύπαρξής σας μέσα στις δύσκολες θάλασσες της ζωής. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά. Ο Άγιος βοήθειά μας. Χρόνια πολλά.